Σέρχιο. Καλησπέρα. Έβαλα το YouTube να τα ακούσει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, καλά έκανες. Τι κάνεις? Πολύ καλά. In English or in Greek? Whatever you want. Ελληνικά. Half-half and half Spanish. Everything. Πάμε ελληνικά που είναι πιο απλά. Πού είσαι καταρχήν, τι κάνεις, πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα? Μάλαγα είμαι, είμαι στη Μάλαγα. Είσαι στην πατρίδα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάσαι να έρθεις, Βικελίδης? Θέλω να έρθω Σάββατο. Α, να έρθεις το Σάββατο και για να δεις το παιχνίδι την ναι, Κυριακή. Θέλω. Πες μου τώρα, τι ενόχλησε, τι τόσο τρομερό έγραψες που ενόχλησε τους φίλους μας εδώ του ΠΑΟΚ, τους παίκτες, τον πρόεδρο εκεί? Τι τόσο τρομερό έγραψες? I will explain me in English. Okay, yeah, better. Okay. I just was looking, reading newspaper and all this. Mm-hmm. And I read an interview of the player of PAOK saying that for them was one match more, and for Aris is the match of the year, you know? Mm-hmm. And this made me really feel very bad, you know, because he want to be like so big and we so small, and it's not true. You understand what I mean? Yes, of course. That doesn't mean translate, Sergio. PAOK is not Real Madrid, and Aris is not a piece of shit. You understand what I mean? Mm-hmm. Of course. Περίμενα να μεταφράσουμε λίγο, Σέρχιο. Είπε ότι διάβαζα την εφημερίδα, λέει, και είδα, λέει, κάπου την συνέντευξη του Πρίγιοβιτς, ο οποίος χαρακτήρισε το παιχνίδι της Κυριακής ως ένα ακόμα μάτς για τον ΠΑΟΚ, ενώ για τον Άρη με το παιχνίδι της χρονιάς. Ένιωσε άσχημα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ η Ρεάλ, λέει, και δεν είναι ο Άρης αυτό που είπε. Αυτό, ναι, το οποίο είπε, και νομίζω ότι καταλάβατε όλοι. Το καταλάβαμε. Okay. I think that, νομίζω ότι, έχοντας ζήσει τόσα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχεις καταλάβει ότι αυτό είναι το κλίμα που προσπαθούν να περάσουν στους παίκτες τους όταν έρχονται εδώ. Οπότε δεν είναι και τόσο. Δεν μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εμάς. This is the thing. Me, I know what is this match. I know how is the things. He even don't know yet. This is the thing. This player that I comment now. He even don't know. It's one match more, so you will see on Sunday. It will be the most beautiful match of your career until now, because I think he was in the World Cup. And yes. What? Does that mean what? Now you are who? For me, one more player, because I never hear about you. You understand what I mean? And I listen, and who I mean? Me, I nobody. Me, I now just fan. I was player. Now I'm not player. I'm not talking like a player. I'm talking like a fan. Yes. And this is what the people don't understand. Me, I made my career, for me, was very beautiful. For one, people can be more or less beautiful. But now I'm talking like fan of Aris, not like player. You understand what I mean? And you are not part of Aris Football Club now. Savidis, yes. Prigovic, Vierinia, all of them are part of the of PAOK FC, PAOK Football Club. Exactly. Mm-hmm. Μας είπε ότι εγώ, λέει, ξέρω τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Αυτοί δεν ξέρουν, λέει, θα το δουν για πρώτη φορά και θα ζήσουν το πιο όμορφο μάτι της καριέρας τους, λέει, την ερχόμενη Κυριακή. Αναφερόμενο στον Πρίγκιβις, είπε ότι εντάξει, πήγε στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει, και τι σημαίνει, δηλαδή ποιος είναι, ας πούμε. Είναι ένας ακόμα παίχτης. Αυτό είπε στην συνέχεια. Εγώ, λέει, πήρα τη θέση που πήρα ως οπαδός και όχι ως ποδοσφαιριστής, λέει. Είχα μια όμορφη καριέρα στο ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα απλά μιλάω σαν οπαδός του Άρη και όχι σαν ποδοσφαιριστής της ομάδας. Και να το πούμε αυτό, όσο μας περιμένει ο Σέρχιο, ότι είναι διαφορετικό να είσαι ένας πρώην ποδοσφαιριστής και πλέον ο Σέρχιο ασχολείται με την οικογένειά του, προσπαθεί να κάνει κάποια νέα πράγματα στη ζωή του. Και άλλο να εκπροσωπείς την ομάδα, να είσαι ιδιοκτήτης της ομάδας. Είπες πάντως στον κύριο Σαββίδη να σε παρακολουθήσει στο YouTube, γιατί νομίζω όντως δεν σε είχε δει, δεν είχε παρακολουθήσει. Νομίζω, επειδή είναι τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, προφανώς και δεν σε είχε δει τα γκολ που έχεις πετύχει κτλ. Εμείς βάλαμε ένα, έχεις βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο, θυμάμαι, με γυριστό σουτ στο 3-1 εκείνο το μάτς, ο Νάτσο είχε βάλει το τρίτο. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ από εκείνο το παιχνίδι. Και γενικότερα, μέσα στην Τούμπα ένα από δικό σου το rebound του Χαβίτο. Εντάξει, μην πούμε τώρα ποιο είναι ο Κόκκι και τι έχει παίξει στον Άρη, νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη το αντιλαμβάνεται. Πάντως έχουν χιούμορ, έτσι. Έχουν χιούμορ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα του κοπεί το γέλιο την Κυριακή.
This guy also made me the things very easy. It was like, take, it's your chance now to destroy me. Mm-hmm. Very easy. What you tell to me, what you are telling to me? I just make one comment, but for me, it's so beautiful comment. If he has pain about this comment, it's because it's the truth. You understand? Mm-hmm. But all that I comment is with all my respect. The only thing I said, let's come to watch the match, not to make a war. You understand? Match is party. I won't allow the fans to show what is a really fans. You understand? Mm-hmm. Very beautiful atmosphere and not more than this. Not war. Not to go in the stadium with guns. This is not football. You understand? Of course. Είπε ότι αυτός μου το έκανε εύκολο με αυτά τα οποία, με αυτά τα οποία είπε. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο είπα εγώ, είπα να πάμε όλοι στο γήπεδο και να απολαύσουμε το παιχνίδι. Είναι ένα πάρτι, δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι να πηγαίνουμε στο γήπεδο με όπλα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Και είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο και για τον κόσμο. Okay, ας το αφήσουμε, Σέρχιο, στην άκρη το περιστατικό. Δεν ξέρω, παρακολουθείς καθόλου τον Άρη, έχεις δει παιχνίδια. Νομίζω ότι η ομάδα φέτος θυμίζει την ομάδα που ήσουν και εσύ πρωταγωνιστής τα προηγούμενα χρόνια. I see all the start of the season of the team. I know the team is playing really nice. Of course, it's the first year again in first division, but it's not so easy. But mm-hmm. A lot of new players. But the team is playing similar to of the time that I was playing. Mm-hmm. And this kind of football is beautiful, and fans of Paris is what they like to see their team playing very nice. So what I just hope for Sunday is to, with the help of the fans, the team. Win the match, you know, playing nice, make the people happy, and continue the season. No, I know that PAOK is in good performance. It's first; they come from Karaskaki winning, but you know, in Harilau is a derby, 50-50. Maybe we have a little bit more chances because we play at home. At home, of course, it's not easy. I hope the player will understand what is this match. And the nervous of the match will not be worse for them, you understand? Mm-hmm. Βλέπω την ομάδα, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίχτες. Η ομάδα παίζει ένα ποδόσφαιρο παρόμοιο με αυτό το οποίο παίζαμε εμείς τότε και αρέσει στον κόσμο. Εύχομαι ο Άρης με τον κόσμο την Κυριακή να πάρει την νίκη για τους φιλάθλους του. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που είναι βέβαια σε καλή κατάσταση, προέρχεται και από την νίκη στο Καρασκάκι του Ολυμπιακού. Είναι 50-50, αλλά με ένα μικρό πλεονέκτημα για τον Άρη λόγω της έδρας του. Mm-hmm. Φαντάζομαι γνωρίζει τον Πάκο Ερέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τον συγκεκριμένο και ένα σχόλιο θα ήθελα και για τους Ισπανούς παίκτες που έχει ο Άρης. Φαντάζομαι τους ξέρεις, τον Κουέστα, τον Ματίγια, τον Μενέντεθ, τον Βέλεθ. Okay, being the coach, I know, I don't know him personally, mm-hmm. but I see his career, I listen him many times talking in the interviews and all this, and he is Spanish, so I know the mentality of the coaches from mm-hmm. Spain. For sure, I know what he's doing. He wants his team play, always play. Doesn't matter how is the result of the match. And about the players from Spain, I don't know a lot of them. I know just Matilla because I play against and all this. All the other, I don't know, to be honest. But how they are playing right now, the performance is very nice. So I hope will be a new season, a new start like a few years ago with us. Many people don't know who we was, and then everybody was so happy and surprised with us, no? Για τον Πάκο Ερέρα μας είπε ότι δεν το γνωρίζω προσωπικά. Έχει βέβαια μια ισπανική νοοτροπία στον τρόπο παιχνιδιού του. Θέλει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο. Από τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές ο μόνος που ξέρω είναι ο Ματίγια, γιατί έχουμε παίξει και αντίπαλοι. Όλα τα παιδιά μας παίζουν καλά μέχρι στιγμής. Γίνεται μια νέα αρχή στον Άρη, σαν τη δικιά μας αρχή που είχε γίνει τότε. Και μας τότε δεν μας ήξεραν, αλλά στη συνέχεια μας έμαθαν. Σέρχιο, θέλεις να έρθεις την Κυριακή. Θεωρείς ότι είναι και πιο όρημα τα πράγματα να
αποκαταστήσει λίγο τις σχέσεις του και με τον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω έχουν μείνει στο παρελθόν ένα-δυο εντάσεις που είχατε. I want just to come Saturday to enjoy the match so many years after to have this game. Me now I'm fans, I'm not anymore player of Ari. Mm-hmm. I hope to be all my life in the memory of the fans. I know Maradona, you know, but I know that I'm in the heart of the many people of Ari. One of the best. And about the president, look, with me, my opinion was not nice the time that I was there. But after that, if he is working good for the club, the people must support him because now he's the president. We cannot do nothing else if he's working well. So just support him and we will see in the future. No? But now I think it's what I read, what I see, the thing is going well. So he must be working well in the team. So we have to support him. Σε τιμά αυτό που λες πάντως. Και μπράβο, Σέρχιο. Λοιπόν, απλά θέλω λέει, να έρθω το Σάββατο λέει, και να απολαύσω το παιχνίδι ως οπαδός. Δεν είμαι ο Μαραντόνα, λέει, το ξέρω, λέει, αλλά μ' αρέσει που έχω μείνει στην μνήμη του κόσμου. Για τον Θόδωρο Καρυπίδη είπε ότι όταν βρισκόμαστε στην ομάδα τότε η σχέση μας και η γνώμη μου δεν ήταν τόσο καλή για αυτόν. Βλέπω όμως ότι κάνει καλή δουλειά και από τη στιγμή που όλα πάνε καλά, αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται στήριξη από τον, mm-hmm. από τον κόσμο. I think that Sergio must return. Sometime in Aris. To be part of Aris. Officially. Yeah, I hope also. I think me, I deserve and the team deserve also because how I tell you, I'm sure I'm in the heart of many people of Aris. So one day or other, for sure I will be working. I don't know in which position, but this is my wish. And normally, if the thing is going normally, will be like that. Mm-hmm. Το ελπίζω, λέει, να γυρίσω κάποια στιγμή. Είμαι ακόμα στις καρδιές του κόσμου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γυρίσω στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιο πόστο, αλλά ότι θα γυρίσω. Σέρχιο, have you talked with Raúl? Yeah, I talked some time with him. I talked some time with him, but now he's there. Me, I'm, you know, when you live far one from other, the contact disappears, not like when you are living every day, you know. His wife is from my same city, from Malaga, so sometimes I see them. Okay. Το ρωτήσαμε αν έχει μιλήσει καθόλου με τον Ρόλ Μπράβο, με τον οποίο είναι και πολύ φίλοι κιόλας. Μιλήσαμε μερικές φορές, τώρα τελευταία όχι τόσο βέβαια, γιατί είμαστε και λίγο μακριά, είναι πιο δύσκολο. Η γυναίκα του πάντως είναι από την ίδια πόλη με εμένα, τη Μάλαγα, και κάποιες φορές έχουμε μια επικοινωνία. Τώρα τι κάνεις εσύ προσωπικά, ασχολείσαι κάτι που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, κάνεις κάτι σχετικό ή όχι? I just take the time back that I didn't give to my family. I watch a lot of football. I every day watching football. And I'm with my brother because my brother is a FIFA agent of players. And I'm trying to work and all this. Η Μαρία είναι 20 χρονών. Πόσο είναι η κόρη τώρα, 25, πόσο είναι? Μαρία είναι 10. Μεγάλωσε, μωράκι ήταν. Ναι. Μας είπε ότι αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του πλέον, το χρόνο που τη στέρισε όταν ήταν ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Συνεργάζεται και μαζί με τον αδελφό, το οποίο είναι ατζέντης ποδοσφαιριστών. FIFA agent. Αυτό. Και η Μαρία, η κόρη του, όχι, είναι 10 χρονών. Okay. Σε περιμένουμε την Κυριακή να έρθεις. Πολλοίς κόσμος σε περιμένει. Έχουμε και πολλά μηνύματα τώρα που μιλάς. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται το πούμε, ότι σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και θέλει πραγματικά να είσαι δίπλα στην ομάδα και δίπλα στον Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ για όλους. Να είσαι καλά, Σέρχιο. Σε περιμένουμε την Κυριακή. Γεια χαρά. Λοιπόν. Και λίγο συγκινημένος. Αυτά από τον Σέρχιο Κόκε.